Ένας αγώνας που θεωρώ ότι είχε όλα τα στοιχεία. Τακτική, δύναμη, πάθος. Αυτό που μένει σε εμάς είναι η καλή εμφάνιση. Τα στοιχεία που θέλαμε να βγάλουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που βγήκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και θεωρώ ότι μια μεγάλη επιτυχία ήταν ότι παίξανε αρκετοί μικροί από τις ακαδημίες μας. Αυτή ήταν και η αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ακριβώς. Ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν αμέσως στο κλίμα της ομάδος. Κάποια παιδιά παίζανε για πρώτη φορά, αλλά έχουν κάνει τόσο καλές προσαρμογές που δεν υπήρχε λόγος να εμφανίσουν αδυναμίες. Από την αρχή μέχρι το τέλος το παιχνίδι το παλέψαμε. Προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο με 1-0 και στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό με αποτέλεσμα να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες του Εθνικού Αστέρα και να κάνουμε και το ευρύ σκορ το 4-1. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε τις δυσκολίες του αγώνα. Εντάξει, και οι δύο ομάδες προερχόντουσαν από μεγάλο διάστημα αποχής λόγω των εορτών. Όμως η ομάδα δούλεψε κατά τη διάρκεια των γιορτών, υπήρχε απαρτία στις προπονήσεις, υπήρχε διάθεση, υπήρχε όρεξη για δουλειά και αυτό βγήκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως δηλώνει και το σκορ. Θεωρώ ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα, απόλυτα δίκαιο, δεν θεωρώ ότι απειληθήκαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Βοηθήσανε και οι πιτσιρικάδες μας που μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξανε και αυτοί τι μπορούν να κάνουν. Εντάξει, και προχωράμε, παιχνίδι το παιχνίδι. Θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλή και στην πρώτη ομάδα όσο και στις ακαδημίες, όπως είπα και πριν που φάνηκε και όταν μπήκαν και οι πιτσιρικάδες μας. Εντάξει, υπάρχει μια σειρά αγώνων τώρα, θεωρώ βατή. Θεωρώ βέβαια, εντάξει, ο όμιλος έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση όπως προείπα, παιχνίδι το παιχνίδι, δουλεύουμε, την τακτική μας, το πλάνο μας και πάμε.